Είμαστε και πάλι εδώ και είμαστε πάντα με τον Πέτρο Τατσόπουλο, συγγραφέα, σεναριογράφο. Το έχει κάνει και αυτό. Και βουλευτή αριστερά. Πώ είναι αυτό, είναι σκοτεινό το θέμα, είναι βαρετό, είναι. Πώ είναι. Είναι συναρπαστικό βαρετότατο. Συναρπαστικό βαρετότατο, έτσι. Ναι, γιατί έχει πλευρέ. Ποιο από όλα είναι το βαρετό. Η Βουλή έχει πλευρέ πολύ βαρετέ μερικέ φορέ. Του καφενείου πάρα πολλέ. Έχει πάρα πολλέ. Κολοχανίο είναι, έχει τόσο καπνίλα και τέτοια. Δεν ξέρω, δεν πάω πολύ συχνά. Όχι. Δεν πάω πολύ στο καφενείο τη Βουλή, αλλά θέλω να σου πω, η Βουλή έχει πολύ χαρτούρα που μπορεί να σε θάψει από κάτω. Έχει μια γραφειοκρατία απέραντη. Αν δεν το χαλιναγωγήσεις, δεν το κοντρολάρεις αυτό το πράγμα, μπορεί να σε θάψει, μπορεί να σε κάνει ένα γραφειοκράτη του κερατά, να μην ασχολείσαι με τίποτα άλλο παρά μόνο με τύπους. Τη μέρα που υποστηρίξατε όμως, μην τυχόν και κοπεί οι βουλευτές, μην κοπεί η αμοιβή των εργαζομένων στη Βουλή που είναι τριπλάσια από την υπόλοιπη. Δεν είπαμε κόσμο. Αυτό, ρε παιδί. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Για απλώς, να γίνει βαβούρα για το. Απλώ ήταν αντισυνταγματική η τροπολογία, γι' αυτό την απέσυρε ο ίδιο. Έβαλε την ουρά στα σχέδια. Συνταγματικό τύπο. Αντισυνταγματική ήταν, ρε παιδί μου, γιατί έχει αυτονομία η Βουλή. Το καθεστώ τη Βουλή είναι αυτόνομο, κατάλαβε. Ο Στουρνάρας δεν το ξέρε. Τώρα, δηλαδή, αυτή θα σου έλεγα και γιατί εγώ. Την απέσυρε, όπως το έλεγα στον Καζαφέρη, είναι κολοτούμπα. Ξέρεις, γιατί την απέσυρε, ξέρεις, γιατί το κάνετε αυτό γιατί για να μην γίνει ψηφοφορία. Την ξανάφερε τώρα. Για να μην γίνει ψηφοφορία. Το κάνετε για να μην γίνει ψηφοφορία, είναι προφανές. Μας δώσανε 48 ώρες νωρίτερα ένα τούβλο 700 σελίδων. Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό. Αυτό τι ήταν. Σου λέγανε, μην το διαβάσει κανένα μαλάκα. Θα έρθετε όλοι και θα ψηφίσετε με βάση την κομματική πειθαρχία. Είναι κόντρα για του εργαζομένου. Αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό. Για συνταγματικούς λόγους ή έγινε γιατί έπρεπε να καθυστερήσει, μπας και δεν γίνει η ψηφοφορία για το. Και άμα δεν γινόταν τώρα, τι, σοβαρολογίες, θα γινόταν μια μέρα μετά. Okay, σοβαρολογείς ότι ήταν. Συγγραφέας άνθρωπος. Συγγραφέας άνθρωπος. No, να πηγαίνεις και να παίζεις με αυτό το Facebook όλη την ώρα μου. Δηλαδή, εσύ το θεωρείς γράφουνε ότι είναι παιδικό παιχνίδι το Facebook. Καταρχήν νομίζω ότι είναι εγκομενικό. Έχεις δίκιο. Στη μεγάλη πλειοψηφία. Ναι. Υπάρχουν πολλών ειδών στο Facebook. Δηλαδή, υπάρχει το εγκομενικό. Για τη δουλειά, για αυτό. Υπάρχει το σαχλαμαρικό εκεί. Καλημέρα, καληνύχτα, αγαπούλα, φιλάκια. Ξύπνησα, γεια σα. Farmville, πα να αρμέξει την Αγελάδα από τον καναπέ. Όλες αυτές οι μαλακίες υπάρχουν. Υπάρχει και ένα άλλο Facebook, πολύ άγριο, αυτό το έχω ζήσει στο πετσί μου, ναι. Που λες τις απόψεις σου. Σε έτρωγε και σένα. Λες, συναντάς ανθρώπους, συναντάς ηλεκτρονικά, εικονικά, που δεν θα τους συναντούσες ποτέ στη ζωή σου. Και δεν θα έπρεπε ίσως κιόλας. Γιατί και μερικοί είναι εντελώς αλταρισμένοι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μερικές φορές είναι πολύ συναρπαστικό. Αλλά μην νομίζω ότι εμένα μου τρώει πολύ χρόνο, ρε παιδί μου. Κάνω μια ανάρτηση και φεύγω. Δεν κάθομαι στο σπίτι. Μα κάθε μέρα βλέπω στο ίντερνετ. Υπάρχουν ψυχανόμαλοι οι οποίοι. Αυτό μου παίρνει μερικά δευτερόλεπτα να το πληκτρολογήσω. Το ξέρεις το παιχνίδι. Γνώση και γραφή ξέρω. Ανάγνωση και γραφή ξέρω. Μάλλον πολλά χρόνια. Μάλλον το ξέρω. Το εντάξει. Ξέρεις, ναι. Λοιπόν, δεν μου παίρνει το να πω μία πρόταση. Δεν μου παίρνει πάνω από μερικά λεπτά. Δεν σημαίνει ότι κάθισα όλη την υπόλοιπη μέρα και παρακολούθησα όλες τις απαντήσεις, όλα τα σχόλια. Όχι. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι συνήθως. Στην αρχή ξεκίνησε, ήταν και επαγγελματικό εργαλείο. Λέγαν κάποιοι να σε γνωρίσουν δουλειά, το ένα το άλλο, να σε βρούνε και όλα αυτά τα πράγματα. Μετά έγινε και πολιτικό εργαλείο. Βλέπεις ο Ομπάμα. Από τότε ξεκίνησαν, μέσα από εκεί κάναν τη δουλειά. Στο δρόμο, όλες οι μελέτες και έρευνες λένε ότι κυρίως είναι εγκομενικό εργαλείο. Είναι και εγκομενικό εργαλείο. Ωραία. Αλλά να σου πω κάτι προεκλογικό. Να σου πω κάτι προεκλογικό. Ήμουνα με τον τηλέμαχο το Χιτήρι. Παλιά καραβάνα. Εντάξει. Μου λέει πόσα έξοδα έκανες για προεκλογική εκστρατεία. Του λέω 154 ευρώ το παράβολο. Μου λέει και τα υπόλοιπα. Λέω στο Facebook έχω 20.000 που παρακολουθούν και άλλους 5.000 που είναι φίλοι μου. Κατάλαβες. Χωρίς τα ηλεκτρονικά μέσα, άνθρωποι σαν και εμένα δεν θα ήταν στη Βουλή. Ναι. Δεν θα ήταν στη Βουλή, εκτός αν ήταν πλούσιοι. Και κάναν την κλασική προεκλογική εκστρατεία. Θέλω να πω, περιγράφεις πάρα πολύ. Εφούστη. Ήξερα θα με ξεφτυλίσεις στο τέλος. Όχι, ρε. Ήμουν αβέβαιος. Αυτό δεν είναι το προφίλ σου. Μήτρογλου. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν. Θα βρεις εμένα τώρα, προσέξτε. Όχι, ρε. Αφού σε βρίζω διαζώσεις. Κολλήστε. Ξεκολλήστε με ωμέγα ή με. Από το Facebook. Στο Facebook, ωραία ανάρτηση να λες ξεκολλήστε από το Facebook. Ναι. Θέλω να δω. Θέλω να δω πόσα like είναι και πόσα όχι. Παρακολουθείτε το τέλος μιας λοιπόν, εκπληκτικής πολιτικής βλέπω καριέρας. Βλέπω μπροστά ένα κάτω. 2, 3, 4, 5, 6, 10 το πολύ κάτω και καμιά σαρανταριά όρθια. Είδες.
Σας είπε ξεκολλήστε και λέτε ναι, ξεκολλήστε ρε βλαμμένα τότε, ξεκολλήστε. Ξεκολλήστε. Πήρες 72%. Τι άλλο. Τι άλλο θες. Δεν ψηφίζουν όμως, είναι μικρά γαμώτο. Τι λες. Μικροδείχνεται ρε, μικροδείχνεται. Όλα αυτά ψηφίζουν. Κάναμε δουλειά, βγάλαμε δουλειά. Κάναμε δουλειά, δηλαδή, δουλειά. Ναι, θα κατέβω και εγώ που ψηφίζω τώρα. Μα δεν έχουμε μία. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συγγραφέας συνήθως και ξέροντάς σε λιγάκι και έχοντας δουλέψει και λιγάκι μαζί. Τώρα θες τι, ως... Όχι, ανήκει μπακούρια, στην κατηγορία. Γερομπακούρια, να πούμε. Στην κατηγορία τους... του στρεσαρισμένου. Ναι. Ή στην κατηγορία του φύγαμε. Του φύγαμε. Του φύγαμε. Του φύγαμε. Αφού να σου πω κάτι, όταν είχα γνωρίσει τη γυναίκα μου, την Νιν. Δύο γάμους, δύο παιδιά, με μια ηθοποιό και με μια δικηγόρο. Δικηγόρο. Οπότε τώρα, την έβαψες, ναι. Ναι, δεν σκέφτομαι διαζύγιο, μόνο έγκλημα. Με δικηγόρο δεν. Την έβαψες. Αλλά πρέπει να γίνει το τέλειο. Ναι. Λοιπόν, όταν την είχα πρωτογνωρίσει τη δεύτερη γυναίκα μου, πριν παντρευτούμε, την Νιν, είχαμε δώσει ραντεβού σπίτι της και εγώ το προσπέρασα. Και μου λέει, α, εσύ είσαι του φεύγα πολύ, δηλαδή. Αυτό, το εσύ του φεύγα, προσπέρασα το σπίτι. Το προσπέρασα από εκεί. Αλλά έμεινες μετά. Ναι, ναι, κόλλησα. Μετά κόλλησες. Είσαι παντρεμένος δύο φορές, έχεις δύο παιδιά, ένα μεγάλο και ένα μικρό, ένα 19 και ένα... Τεσσάρων. Τώρα που είσαι μεγαλύτερος με το πιτσιρίκι, είσαι πιο πολύ μπαμπάς από ότι ήσουν πριν από 20 χρόνια. Ναι. Ναι, τώρα είναι δεύτερη φορά. Το έχω δει το έργο. Τώρα παίζεται έχει σε επανάληψη. Τώρα είναι και κορίτσι, που έχει είναι και αυτό. Άλλη γλύκα, εντελώς. Ναι, έχω τρελαθεί με τη Δανάη. Και με το μικρό είχα τρελαθεί, με τον Γιάννη, όταν ήταν μικρός. Αλλά τότε εντάξει, ήταν η πρώτη φορά. Ξέρεις, τα μαθαίνει του κασίδι το κεφάλι. Όσο γυρνάει το κεφάλι του. Και κάνω παιδιά, όλο και πιο πολύ ευαίσθητο είμαι. Δηλαδή, όλο και πιο πολύ τα προσέχω. Και... έτσι, έτσι. Σε βλέπω στην τηλεόραση, όταν γίνονται κόντρες και αρπάζεις φλάτζες, κοκκινείς, αυτό είναι νευριάζεις. Είσαι ζωχαδιακός γενικά ή σου βγαίνει τώρα που λένε. Κοιτάξτε, έχω αρπαχτεί δύο φορές, έχω πάει σε αμέτρητα πάνελ και έχω αρπαχτεί με μια ιστερική κυρία, την Ιακωβίδου, η οποία μου χτύπαγε συνέχεια το χέρι στο τραπέζι και το χτύπησα κι εγώ μια φορά. Απλώς είχα ένα ποτηράκι που τυνάχτηκε στον αέρα. Τι να κάνω. Είχα super power που δεν το ήξερα κι εγώ ίδιος. Είσαι ο Spider-Man και δεν το ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Ακριβώς, ερήμη μου. Ναι, ο Hulk. Και την άλλη με το Σταυρίδι, αυτές τις δύο φορές. Συγγνώμη, με τον Παναγιώτο προχθές πάλι τα ίδια. Με τον Ταβατζή τώρα στο βαρολογείς. Πάρε φλάζες, στην ταυτότητα γράφει μαλάκας. Με τον Ταβατζή. Σε παρέα έχεις αντιδράσει έτσι, ειλικρινά. Σε παρέα έχεις αντιδράσει έτσι. Κάποιον μου το πει διαφωνείς πολύ, ρε παιδάκι μου. Ναι. Αυτός λέει αυτό και πει τα άλλα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είπα ότι είμαι ο πιο ψύχρεμος ή ότι θα διδαχτώ στα πανεπιστήμια. Ναι, μα πάμε να φάμε, μπορεί να μου ρίξει το κεφάλι κάποτε, ρε μπαγάσα. Όχι, με τίποτα. Όχι, να ξέρω. Τώρα σε κόβω ότι θα με δείρεις. Μαλάκας είμαι. Α, ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θέλω να σου πω, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Είσαι καλός άνθρωπος. Είμαι καλός άνθρωπος. Ευγενικός άνθρωπος. Δεν μου λες, ένας κουλτουριάρης άνθρωπος, το λέω παραπέτει τώρα κουλτουριάρης, έτσι. Συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Γιατί θα με κράξουν, ας πούμε, οι άλλοι κουλτουριάρης άνθρωπος. Ναι. Πώς, πού πας, πού βγαίνεις. Πάω σινεμά, είμαι μονόχνοτος άνθρωπος. Μπαρ, τέτοια πράγματα. Πήγαινα παλιά. Τώρα είμαι 53, να πηγαίνεις με μπάκα, να κάνεις... Δηλαδή, άμα δεν κάνεις καμάκι στα μπαρ, τι πας να κάνεις, είσαι θλιβερός. Αυτό μου θυμίζει τη Μελίνα που το έχει πει, αν θυμάσαι. Δεν βγαίνω έξω, γιατί να βγω έξω, άμα δεν φλερτάρεις, δεν βγαίνεις έξω. Έτσι, αυτό, κι εγώ έτσι νιώθω. Δηλαδή, νιώθω dead man walking, δηλαδή, γιατί να πάω εκεί πέρα, εντάξει. Πρέπει λίγο να συμφιλιώνεσαι με αυτό που είσαι. Εγώ σου εύχομαι να βρεις το ρόλο εκεί πέρα που είναι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που λες το μαλάκα μαλάκα και το φασίστα φασίστα όπως το λες. Καλά, κοίταξε. Πρόσεχε, μην πάθεις καμία τέτοια από το που κοκκινίζεις εκεί πέρα. Δεν υπέγραψα και ισόβιο συμβόλαιο. Εντάξει, εκλογές έρχονται, μπορούν κάποιοι να με σουτάρουν. Δεν έρχονται εκλογές, σε 3,5 χρόνια είναι. Έχετε φαγωθεί όλοι στη Ριζέα να γίνουν εκλογές. Δεν έρχονται εκλογές. Ξέρεις πάντα. Έτσι νομίζεις, δεν έρχονται εκλογές. Ξέρεις πώς. Δεν τους συμφέρει να γίνουν εκλογές. Τον Μπάγκαλο μου θυμίζεις που έλεγε πριν από ένα χρόνο θα δείτε πως ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπει καν στη Βουλή. Σας το υπογράφω. Ναι, λοιπόν, έτσι, εκείνο που θέλω να σου πω ότι θέλω να σε διώξω, γιατί μετά από σένα έρχεται η Ματσούκα. Όχι, ρε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ θα κάτσω. Μ' αρέσει πιο πολύ. Αν θες κάτσε και περίμενε εκεί. Την είδα πριν από 4 μέρες στο θέατρο, στην πρεμιέρα είχα πάει. Ήταν καλή. Τον Κιμούλη, καλά είναι θεά. Ωραία κοπέλα. Αυτή την παράσταση είναι εκπληκτική. Ναι, αλλά είναι και ωραία κοπέλα. Και είναι και ωραίο το έργο. Και είναι και ωραία κοπέλα, ποιο όνομα της έχει. Δεν σε αφήνω την κατηγορία να μιλήσεις. Θα σκοτώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.